πρωτοχρονιά με ρεκόρ 234 κρουσμάτων στη Λέσβο, εδώ στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Σήμερα νοσηλεύονται 8 ασθενείς στη μονάδα COVID, 95 συνολικά σε όλες τις κλινικές. Εύχομαι και του χρόνου με υγεία και να βρίσκεται ο κόσμος μέσα στα σπίτια του να περάσει όσο μπορεί καλύτερα και να μην έρθει κανείς εδώ να πατήσει το πόδι του. Αυτό εύχομαι. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να χαμογελάμε περισσότερο, να φοβόμαστε λιγότερο και αισιοδοξία. Πάνω απ' όλα αυτό στη ζωή μας, έτσι. Πώς βρεθήκαμε? Ένα συνάδελφος, είμαστε γεωπόνοι του ΕΛΓΑ. Έχουμε έρθει εδώ να δούμε κάποιες ζημιές και ένας συνάδελφος γύρισε το πόδι του, είναι εργαλείο δουλειάς. Και ήρθαμε να το αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι πώς να μην είναι δύσκολα, έτσι, να περνάνε την πρωτοχρονιά μέσα σε μια κλίνη. Αλλά το μήνυμα είναι αυτό, θεωρώ, ότι πρέπει να μην σταματάμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θα έρθουν σίγουρα καλύτερες μέρες. Σίγουρα. Αρκεί να είμαστε από τη φύση μας, έτσι, λίγο παραπάνω αισιόδοξοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Το ΕΚΑΒ δεν σταματάει ποτέ. 24 ώρες 24ωρο για τη φροντίδα του πολίτη. Δύσκολες μέρες περνάμε. Είμαστε όλοι παρόν για το καλό του πολίτη. Δεν υπάρχει για μας ούτε πρωτοχρονιά, ούτε πρωί, ούτε απόγευμα, ούτε νύχτα. Είμαστε πάντα δυναμικοί και επιχειρησιακά έτοιμοι. Πώς πήγε η χτεσινό βραδινή νύχτα, η σημερινή ημέρα, πρωτοχρονιά? Αν εξαιρέσουμε τα γνωστά προβλήματα, τα γνωστά θέματα που έχουμε με τον κορονοϊό, θα πούμε ότι πήγε καλά. Οι πιο πολλές κλήσεις είναι συνήθως για κορονοϊό, για δύσπνοιες, για τέτοια θέματα. Βέβαια, σήμερα το πρωί είχαμε και ένα τροχαίο. Εντάξει, όλα καλά, προχωράμε, ελπίζουμε για τον κόσμο και για αυτή η χρονιά να δώσει υγεία για όλο τον κόσμο και αγάπη, τίποτα άλλο. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά εύχομαι στον κόσμο όλων. Το παράρτημα Μυτιλίνης, το ΕΚΑΒ, όπως κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο είμαστε εδώ. Θα ευχηστούσαμε τον κόσμο την προσοχή του, να προσέχει την υγεία του, να προσέχει όταν οδηγάει, να προσέχει γενικώς την καθημερινότητά του, να είναι πάντα γερός, υγιής και χαρούμενος. Και χωρίς να σας χρειαστεί, έτσι. Έτσι, μακάρι να καθόμαστε όλη μέρα. Δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο φόρτος της δουλειάς μας. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε φυσικά μόνο το επίγον, έχουμε αναλάβει και άλλες δραστηριότητες. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, ανά πάσα στιγμή εννοώ τα πληρώματα, για να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο πραγματικά έργο μας.